Χρήστος Αδαμόπουλος, είσαι ενεργό μέλος του μιας ομάδας εδώ που προσπαθούμε και πιέζουμε του group και πιέζουμε τη Μάκρο να δεχτεί τα αυτονόητα ώστε να μας επιτρέπει ορισμένες μέρες το χρόνο να μπορούμε να ερχόμαστε εδώ, να εξεργαζόμαστε και επίσης και τα παιδιά μας να μπορούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς να έρχονται να επισκέπτονται τους χώρους εδώ. Γιατί είναι κρίμα να μεγαλώνουν τα παιδιά σε ένα τέτοιο χώρο και να μην έχουν πρόσβαση. Τουλάχιστον για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν μιλάμε για εκδρομές, δεν μιλάμε για τέτοιες χαρές, δεν μιλάμε για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, απλά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η πρώτη γνωριμία, η επαφή με το χώρο εδώ πέρα, πότε ήταν? Ήταν το 1970, το 69 ήσαμε στον Άλυμο, το 1970 ως παιδί μπαίναμε, παίρναμε φρούτα, παίζαμε λίγο εδώ με τα κάποια παιδιά των εργατών που ήσαν εδώ μέσα. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή. Το έχω περπατήσει όλο το χτήμα πάρα πολλές φορές. Δεν ήταν ελεύθερο χτήμα, αλλά δεν απαγορευόταν και η πρόσβαση. Κάποιος που ήθελε να μπει κάποιες στιγμές, κάποιες ώρες μπορούσε. Βέβαια μπορούσε και τις Κυριακές να έρθει να εξεταστεί. Γιατί πολλές φορές, μία φορά το μήνα κυρίως, αυτός εδώ πηγή, αυτό ήταν εδώ ιερέας και έκανε λειτουργία. Ή κάποιος αν ήθελε κάποια, να κάνει κάποια ειδική λειτουργία ή κάποιο μυστήριο, ερχόταν και το κάνει. Εδώ πότε καταστράφηκε το? Δηλαδή πότε κάηκε το εκκλησάκι? Πότε κάηκε ακριβώς δεν το γνωρίζω. Λένε ότι η εποχή του Κοκαθίας είχε καεί. Μετά οι χριστιανοί το φτιάξανε. Κάναν διάφορες προσθήκες. Μέχρι που κινδύνευε να πέσει πριν δύο χρόνια που πιέστηκε η Μάκρο και ανέλαβε τα έξοδα όσο όφιλε. Διαφορετικά, αν δεν προέβαινε σε ανασκήνωση, θα έπρεπε να το παραχωρήσει στο ελληνικό δημόσιο να προστατεύσει αυτό. Και έτσι από τις πιέσεις των κατοίκων και πάλι, διότι είχαν βγει αποφάσεις, αλλά για κάποιο λόγο κολλησεύγουσε. Και επειδή κινδύνευε, ήταν ο ορατός ο κίνδυνος κυρίως από το καμπαναριό, πιέστηκε η ΜΑΠ και από την Πολοδομία Αργυρούπολης και πιέστηκε και πράγματι έκανε αυτό το πολύ όμορφο. Πολύ όμορφη δουλειά που έχει γίνει, ομολογουμένως. Ποιος είναι ο στόχος, δηλαδή εδώ πέρα να γίνει, να περιφραχθεί, να είναι ελεύθερη η πρόσβαση στον κόσμο? Η επιθυμία των κατοίκων ήταν ο χώρος της εκκλησίας και μόνο, όχι το χτήμα. Δεν διεκδικούμε από το χτήμα μερίδιο, ούτε αμφισβητούμε το διοικητικό καθεστώς της Μάκρο. Αυτό είναι τώρα, εάν έπρεπε να γίνει ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά όμως η Μάκρο τα αγόρασε. Εμείς διεκδικούμε από έναν αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος ο αρχαιολογικός χώρος ανήκει στο κράτος, δηλαδή σε όλους εμάς, να περιφραχθεί και επειδή είναι και στην άκρη του κτήματος, εξυπηρετεί με πολύ μικρό κόστος, το οποίο είμαστε εμείς διεκδικημένοι να αναλάβουμε, οι κάτοικοι, να το περιφράξουμε με δικά μας έξοδα και να έχουμε είσοδο από την αρχαίο θεάτρο, ώστε να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα μια φορά το μήνα να εκκλησιαζόμαστε. Και τα παιδιά μας, όποτε έχουν προγράμματα εκπαιδευτικού περιεχομένου, γνωρίζω τον Άλυμο, γνωρίζω την περιοχή, τις αρχαιότητες, τα αυστηρά μνημεία, να μπορούν να έρχονται οι μαθητές συντεταγμένα, όχι ελεύθερα, για να υπάρχει και προστασία, να έρχεται με τους καθηγητές να μπορούν να το επισκεφτούν. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Κάτι την άποψή μου.